Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε και κύριε Πρόεδρε για την πρόσκληση. Ε, έχω ήδη λάβει αρκετές πάσες από τους προηγούμενους ομιλητές πάνω σε αυτό το κομμάτι και θα ξεκινήσω από τον κύριο Λιολιο που έδωσε μία σαφή απάντηση. Δεν ξέρουμε την υπαχυσαρκία. Δεν ξέρουμε ότι υπάρχει υπαχυσαρκία ή το έχουμε και το πιστεύουμε ότι δεν, το, δεν πάσχουμε από αυτό. Οπότε τελειώνοντας όλες τις προσεγγίσεις ή μη συντηρητικές ή ε, μέτρες ή πιο έντονες ή πιο ε, φαινομενικά έντονες, θα εξηγήσω τι, τι λέω, καταλήγουμε σε κάτι πιο παρεμβατικό, το οποίο έχει δώσει σε πάρα πολλοί κόσμο πολλές υποσχέσεις χωρίς να το έχει 100%. Ε, νομίζω ότι πρέπει να δούμε το, πρόγραμμα, το πρόβλημα και να το απογυμνώσουμε για να ε, είμαστε αντιμέτωποι με την αντιμετώπιση του και να πούμε κάποιες αλήθειες και να δείξουμε ότι το πρόβλημα ε, χρειάζεται σωστή αντιμετώπιση, στοχευμένη αντιμετώπιση, για να μπορέσει να έχει 100% κατά το δυνατόν επιτυχία. Η κυρία Αρκερακοπούλη είχε ήδη δείξει ε, την επιδημική εξάπλωση της νόσου στην Ευρώπη. Εδώ είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Ε, το οποίο θα κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση και σε χώρες οι οποίες ενδεχομένως ε, πιστεύαμε ότι δεν υπάρχει παχυσαρκία, εκεί το πρόβλημα είναι ακόμα πιο μεγάλο. Αν διαπιστώσετε σε αυτές τις ε, γραφικές παραστάσεις, θα δείτε ότι ε, και οι εδώ είναι οι παχύσαρκοι πάνω δεξιά, οι γυναίκες ε, κάτω αριστερά. Ε, με την επιδημική εξάπλωση όλ, σε αυτές, και στα δύο φύλλα σε όλες τις χώρες του κόσμου παρατηρούμε μία τεράστια λογαριθμική αύξηση σε χώρες σε οποίες δεν πιστεύαμε, όπως είναι η Κεντρική ή ε, η Βόρεια Αφρική. Ε, ενώ η Ανατολική και η Κεντρική Ευρώπη έχουν μία πιο ήπια αύξηση κατά την πάροδο των ετών. Κάτι άλλο που μου έκανε εντύπωση προσπαθώντα να βρω ορισμένα κοινωνικού τύπου δεδομένα, γιατί το χειρουργικό κομμάτι είναι αρκετά εξειδικευμένο, αν και έχουμε, έχουμε ακούσει πολλά για τη χειρουργική αντιμετώπιση, είναι η κατανομή τη παχυσαρκία και ανάλογα με το μορφωτικό επίπεδο στα δύο φύλλα. Παρατηρούμε στην Ελλάδα ότι οι άνθρωποι, οι άντρε, οι οποίοι έχουν υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο, τριτοβάθμια και πάνω, έχουν, είναι περισσότερο παχύσαρκοι σε σχέση με αυτού οι οποίοι είναι, ε, έχουν λάβει δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ε, η πρωτοβάθμια ή η, η του πρώτου επίπεδου δευτεροβάθμια εκπαίδευση έχει το υψηλότερο ποσοστό παχυσαρκίας και έρχεται σε αντίθεση με τι υπόλοιπε χώρε τη Ευρώπη. Ε, κάτι αντίστοιχο συμβαίνει, όχι αντίστοιχο, περίπου... αυτό έρχεται σε αντίθεση με τι γυναίκε, όπου οι οι, σε υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο γυναίκες γυναίκε έχουν τα μικρότερα επίπεδα νοσογόνου παχυσαρκία ή απλή παχυσαρκία σε σχέση με τον υπόλοιπο γυναικείο πληθυσμό. Είπαν όλοι οι προλαλήσαντες ότι η παχυσαρκία είναι μία πολυσυστηματική νόσος. Ε, σχετίζεται με πάρα πολλά προβλήματα υγείας που βλέπουμε στην αριστε... στο αριστερό μέρος της διαφάνειας, συνδυασμό των οποίων συνθέτουν ε, συγκεκριμένα το μεταβολικό σύνδρομο, που είναι τι, συνδυασμός τριών τουλάχιστον παραγόντων κινδύνου από τους πέντε που θα σας πω εγώ και αναφέρεται λίγο πιο αναλυτικά στη διαφάνεια. Μία περίμετρος μέσης ε, στους άντρες, 102 εκατοστά, στις γυναίκες 88 εκατοστά, που δείχνει κεντρικού τύπου παχυσαρκίας, γιατί πολύ σωστά είπατε ότι έχουμε κυρίως δύο, δύο, αποθήκες, υποδόρια και σπλαχνική. Στο σπλαχνικό λίπος είναι αυτό το οποίο έχει την έκρηση, είναι υπεύθυνο για την έκρηση περισσότερων φλεγμονωδών παραγόντων, όπως tumor and cross factor α, interleukin 6, αντιποκίνες, που είναι υπεύθυνε για μια συστηματική φλεγμονώδη απάντηση του οργανισμού και αποτελεί και κεντρικού τύπου ε, παχυσαρκία, προγνωστικό δίκτυο αυξημένου καρδιακιακού κινδύνου, δυσλυπηδεμία, ε, σαχαρόδης για τύπου 2, υπερηνσουλυνεμία, ε, αρτηριακή υπέρταση μέχρι χωρί φαρμακευτική αγωγή και περιοριστικού τύπου ε, πνευμονοπάθεια. Πάρτε τρία από αυτά, έχουμε συνθέσει μεταβολικό σύνδρομο. Είναι πολύ γνωστό, στατιστικά αποδεδειγμένο, παρατηρημένο, ότι το ποσοστό επιτυχίας με συντηρητικές μεθόδους, και δεν μιλάω μόνο για τις ε, δίαιτες των διατροφο... δεν μιλάω για τις που μας δίνουν οι επιστήμονες ε, της διατροφής, όπως οι διατροφολόγοι, παθολόγοι, όλοι, ακόμα και οι προσωπικές μας προσπάθειες, οι έντονες προσωπικές μας προσπάθειες, δίνουν, δεν δίνουν ουσιαστικά ποσοστό μεγαλύτερο από 0,03% επιτυχίας ως προς την πτώση του βάρους, αλλά και τη διατήρηση αυτού. Στη χειρουργική της παχυσαρκίας θεωρούμε ότι η επιτυχία δεν είναι το να φτάσουμε στο στόχο των κιλών αλλά και να διατηρήσουμε το τότε βάρος μας σε βάθος χρόνου. Είναι μια πολύ σημαντική παράμετρος. Ε, και συγκεκριμένα αναλύεται ότι το 1% μπορεί να ρίξει το βάρος του και από αυτό το 1% το 3% μπορεί να το διατηρήσει σε βάθος χρόνου. Μιλάμε για, ε, για δίκτυη μάζα σώματο, για άτομα τα οποία θα επιχειρήσουν αυτή την προσπάθεια, με δίκτυη μάζα σώματο πάνω από 35, 40, 50, 60 κλπ. Στην χειρουργική και σε κάθε επιστήμη υπάρχουν ε, πλαίσια. Πλαίσια στα οποία μπορούμε να κινηθούμε γιατί όταν παραξεφύγουμε αρχίζει και χάνεται ο έλεγχο. Σε αυτά τα πλαίσια υπάρχουν όρια. Δυστυχώ δεν υπάρχουν γκρίζε ζώνε μεγάλε και κάποιοι στα όρια αυτά δικούνται. Είναι πολύ βασικό να ξέρουμε αυτά τα όρια και αυτού του κανόνε, ε, τα οποία σεβόμασταν παλιότερα από το 89 ο επικεφαλή ερευνητικού εργαστηρίου. Συγγνώμη αν υπάρχει κάποια με το όνομα τα σούλα εδώ στο ακροατήριο, έτσι. Ε, Δυστυχώ ο Dr. Google, όπω τα λέγαμε, έχει πάρα πολλέ πληροφορίε οι οποίε μα αποπροσανατολίζουν από την πραγματική προσέγγιση τη νόσου πρέπει να ρωτάμε τους ειδικού. Και εδώ έρχεται ο δικός μας καρκίνος, ο εσωτερικός καρκίνος. Είναι η παχυσαρκία, το κομμάτι της παχυσαρκίας είναι ένα τεράστιο βάζο με μέλι. Και σε αυτό, το, ε, σε αυτό το μέλη μέλι θέλουμε να βάλουμε δάχτυλο όλοι οι επιστήμονες υγείας. Είτε γνωρίζουμε πέντε πράγματα, είτε τρία, είτε χίλια πέντε. Εκεί δυστυχώ δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο για να μπορέσουμε να ξεκαθαρίσουμε ποιοι πραγματικά γνωρίζουν την αντιμετώπιση του προβλήματο, τόσο συντηρητικά όσο παρεμβατικά, με φαρμακευτική αγωγή, όσο και χειρουργικά, και πέφτουμε θύματα πολλών, ε, ορισμένων μάλλον, όχι πολλών, ορισμένων περιπτώσεων, οι οποίες δυστυχώς ε, έχουν επιβληθεί και το στον χώρο τα τελευταία χρόνια. Ε, ζητώ προκαταβολικά συγγνώμη για το αν γίνομαι μεριστικό σε κάποια πράγματα, και, αλλά πάντα μου άρεσε να μιλάνε με του κανόνε και τι κατευθυντήριε οδηγίε του θέτει η Διεθνή Εταιρεία Χειρουργική Ονσουγών Παχυσαρκία και Μεταβολικών Διαταραχών. Αυτή είναι το ευαγγέλιο πάνω στη χειρουργική αντιμετώπιση του προβλήματο. Όποιο πηγαίνει έξω από αυτού του κανόνε, δεν θεωρείται αιρετικό, αλλά θεωρείται ένα άνθρωπο που κάνει λίγο του κεφαλιού του με αμφίβολα αποτελέσματα. Και δυστυχώ ή ευτυχώ, ίσω και άλλε βλέψει. Οι ενδείξει χειρουργική αντιμετώπιση ήταν συγκεκριμένε. <coughs> Υπήρχαν δύο, παρα... δύο κατευθύνσει. Δείκτη μάζα άνω του 40 ανεξαρτήτω συνοδών νοσημάτων ή άνω των 35 με συνοδά τη παχυσαρκία Από το 2018 έχει υπάρξει μια ανανέωση αυτών των συνθηκών, όπου θέτει το 35 δείκτη μάζα σώματο ανεξαρτήτω συνοδών ή 30 με σαχαρόδι διαβήτη, βάζοντας το παιχνίδι επιτέλους τον όρο μεταβολική χειρουργική που υπήρχε από το 2000. Φανταστείτε, ένα τεράστιο κύκλο ήταν η νοσογόνος παχυσαρκία και ένα μικρό κυκλάκι ήταν η μεταβολική χειρουργική. Αυτή τη στιγμή μιλάμε ότι ο τεράστιος κύκλος είναι η μεταβολική χειρουργική και το μικρό κομμάτι είναι η χειρουργική απλή της νοσογόνου παχυσαρκίας. Έχετε ακούσει για διάφορες επεμβάσεις, μία, δύο, τρεις, ε... Παλιότερα έκανε θράψη ο ε, αργότερα έκανε θράψη η επιμήκης γαστρεκτομή. Ε, ακούγεται τώρα τελευταία πιο έντονα το bypass. δείτε στη διαφάνεια υπάρχουν 16 διαφορετικές παρεμβάσεις προσεγγίσεις. Δεν είναι ένα το bypass, είναι 6 διαφορετικά είδη bypass με διαφορετικούς υποτύπους. Να αναλύσω λίγο τη συγκεκριμένη διαφάνεια ότι έχουμε τρει βασικέ κατηγορίε επεμβάσεων περιοριστικού, μεικτού, δυσαπορροφητικού τύπου. Οι περιοριστικέ επεμβάσει έχουν στόχο τον περιορισμό τη χωρητικότητα του στομάχου, συνεπώ μηχανικά την μείωση του όγκου τροφή και συνεπώ του θερμιδικού φορτίου. Οι δυσαπορροφητικού τύπου επεμβάσει αφορούν την δυσαπορρόφηση συμπλόκων, δηλαδή μεγάλων και πολύπλοκων μορίων, υδατανθράκων κλπ, λοιπόν, που είναι οι βασικότερε πηγέ ενέργεια πέραν των σακχάρων. Οι μεικτού τύπου επεμβάσει συνδυάζουν του δύο μηχανισμού και υπάρχει κατανομή αυτών των δύο μηχανισμών σε διαφορετικό ποσοστό ανάλογα με το βαθμό δραστικότητα τη επέμβαση την οποία πρέπει να υιοθετήσουμε. Οι περιοριστικού τύπου επεμβάσει σκεφτείτε ότι λειτουργούν με μείωση, μάλλον με πρόσδοση ε, ανικανότητα στον άνθρωπο να φάει πολύ, να πάρει πολλέ θερμίδε. Σκεφτείτε έναν άνθρωπο που έχει κάνει περιοριστικού τύπου επέμβαση, ο οποίο τρώει γλυκά όσο και λίγο να φάει, λίγο, 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 όσο και να μην χωράει το στομάχι, οι θερμίδε μπαίνουν. Άρα είναι μια αναποτελεσματική μέθοδο. Ποιο όμω θα σκεφτεί ότι ένα γλυκατζή δεν μπορεί να χειρουργηθεί. Ποιο χειρουργό θα του πει ότι δεν σε χειρουργό γιατί τρώω γλυκά. Πάμε στι αφορο... δυσαπορροφητικού τύπου επεμβάσει. Κατά αντιστοιχεία, όπω είπα, οι δυσαπορροφητικού τύπου επεμβάσει λειτουργούν με την δυσαπορρόφηση των υδατανθράκων και λοιπόν. Το άφησα τεχνιέντο να αναφερθώ πάλι στα σάκαρα. Και εδώ, αυτέ οι επεμβάσει, όσο δραστικέ και να είναι, που είναι η κορονίδα των επεμβάσεων τη χειρουργική της νοσογόνου Παχυσαρκία και αφορά με άτομα με δίκτυμα μάζα σώματο. Αν δείτε κάτω δεξιά, άνω του 55, 60, 70, 80, super, super obese για άτομα. Εγώ προσωπικά έχω χειρουργήσει το μεγαλύτερο που έχω χειρουργήσει, είναι δίκτυο μάζα 94. Ε, αν τρως ζάχαρη, δηλαδή ζεις για να τρως γλυκά ή τρως γλυκά για να ζήσεις, δεν αποτελεί υποψήφιο για καμία αντιμετώπιση, όσο μάλλον συντηρητική αντιμετώπιση. Και η χειρουργική αντιμετώπιση δεν μπορεί, να, δεν μπορεί να, είναι αποτελεσματική στους αμυγός γλυκατζίδες. Οφείλουμε λοιπόν σε συνδυασμό με λοιπούς επιστήμονες υγείας, όπως είναι και διατροφολόγους, να δώσουμε συνήθειε οι οποίες είναι απαγορευτικές για την περαιτέρω αντιμετώπιση της νόσου. Η μεταβολική χειρουργική μέσα στην γκάμα αυτών των επεμβάσεων θα δείτε ότι είναι ε, η μπλε και η κόκκινη κατηγορία. Καμία περιοριστικού τύπου επέμβαση δεν μπορεί να θεραπεύσει το μεταβολικό σύνδρομο. Θα ακούσετε χειρουργού ότι το θεραπεύει. Αυτό είναι λάθο. Δεν το λέω εγώ, το λένε τα βιβλία, η βιβλιογραφία. Οι, περιοριστικού τύπου επεμβάσει, όπω είναι το γαστρικό μανίκι που είναι επέμβαση τη μόδα, δεν θεραπεύει το μεταβολικό σύνδρομο. Αλλά με την σταδιακή πτώση των κιλών Έχουμε και κλινική βελτίωση ή κλινική αποδυνάμωση του μεταβολικού συνδρόμου. Δεν μιλάμε για ίαση. Αυτή είναι η διαφορά τη μεταβολική χειρουργική, των επεμβάσεων τη μπλε και τη κόκκινη κατηγορία, τι οποίε δεν νομίζω ότι αξίζει να αναλωθούμε με περαιτέρω μηχανισμού, γιατί θα ζαλιστούμε από τι ορολογίε. Ε, θεραπεύει τα, ε, το μεταβολικό συνδρόμο. Θεραπεία του σακαρόδι τύπου 2, είτε ισουελεξαρτώμενο είτε μη. Από την τρίτη με τέταρτη μετεγχειρητική μέρα, με μία μικρή ε, σημείωση στον ισουλήνο-εξαρτώμενο διαβίτη από πενταετίας, έχουμε ένα ποσοστό ρεμίζων επανεμφάνιση μετά την πενταετία από το χειρουργείο, αλλά πάλι με φάρμακο-εξαρτώμενο και όχι ισουλήνο-εξαρτώμενο στάτου. Μόνο αυτό. Θεραπεύεται η αποφρακτική πνευμονοπάθεια, το οποίο έχει αποδειχθεί ότι δεν έχει καμία σχέση με την ανατομία στον τράχυλο και την πρόσληψη του λύπου στον τράχυλο από το 2013. Θεραπεύεται η αρτηριακή υπέρταση μέσα στον πρώτο μήνα και η δυσλυπηδεμία και πόσο μάλλον η τη δυσλυπηδεμία που δεν έχει φαρμακευτική αντιμετώπιση. Δεν υπάρχει ίαση. Στον τέταρτο με πέμπτο μήνα βλέπουμε την LDL να έχει φτάσει στα φυσιολογικά της επίπεδα. Άρα η μεταβολική χειρουργική είναι μια προσέγγιση η οποία μπορεί να δώσει θεραπεία σε πολλά προβλήματα υγείας. Υπάρχει ένα σημαντικός παράγοντας. Το, ο βαθμό παλινδρόμηση. Ανάλογα με το βαθμό παλινδρόμηση, πρέπει να επιλέξουμε και την καταλληλότερη μέθοδο, γιατί και εδώ έχουμε μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα, που κάποιε την επιδεινώνουν και κάποιε και την θεραπεύουν. Άρα, έχουμε ένα pathway, ένα συνολικό ε, δι, δρόμο με διάφορε διχάλε και μονοπάτια που πρέπει να δώσουμε απαντήσει, ώστε να δώσουμε την καλύτερη, ολιστικότερη θεραπεία στον ασθενή μα. Και όλα αυτά όχι απλά κρατώντα ένα μαχαίρι. Κάθε άνθρωπος, είναι μια ξεχω... Κάθε άνθρωπος είναι ξεχωριστός και θέλει την ξεχωριστή του επέμβαση υπό τις προϋποθέσεις, ότι πληρεί τις προϋποθέσεις, σαφώς, για τη χειρουργική αντιμετώπιση. Δεν θα... Εδώ είναι κάποιες στοιχείες, απεικονίσεις επεμβάσεων. Ε, πάνω είναι το μανίκι, κάτω είναι η χολοπαγκρεατική εκτροπή, BPD, ο, ε, το μπαλόνι που δεν είναι χειρουργείο, μπαίνει ενδοσκοπικά, ο δακτύλιος που μεσουρανούσε στις αρχές του 2000... Ε, Πρώτερε άλλε επεμβάσει, η γαστρική πτήχωση που έχει αρχίσει και ακούγεται πάρα πολύ και δεν έχει αποτέλεσμα ενώ διεθνώ έχει καταργηθεί από το 2015. Όχι, έχει καταργηθεί, έχει σταματήσει να συστήνεται. Ω αναποτελεσματική μέθοδο, ε, ιδιαίτερα αναποτελεσματική μέθοδο, γαστρικέ παρακάμψει, μία αναστόμωση, δύο αναστόμωσεων γίνεται ένα χαμό. Αυτό ο οποίο ξέρει χειρουργικά να αντιμετωπίζει το πρόβλημα πρέπει να ξέρει όλε τι προσεγγίσει. Όχι μία. Μάγκα είναι αυτό ο οποίο θα πει στον άρρωστό του. Εγώ ξέρω να κάνω τα δύο, ξέρω να τα κάνω καλά. Και αυτά τα δύο που θα τα κάνω καλά, αν θέλει να, να με εμπιστευτεί. Ο πιστοποιημένο χειρουργό ε, παχυσαρκία, αυτό ο οποίο έχει εκπαιδευτεί, γιατί είναι ο νοσογόνο παχυσαρκία χειρουργική αποτελούσε τμήμα τη γενική χειρουργική. Έξω τώρα πλέον έχει γίνει εξειδίκευση και στα επόμενα 10 χρόνια θα γίνει ξεχωριστή ειδικότητα, γιατί έχει πολύ μεγάλη γνώση. Παθοφυσιολογία, όπω είπε και η κυρία Γερακοπούλου, με τα φάρμακα, γνωρίζοντα την παθοφυσιολογία του, του, του οργανισμού, του προβλήματο, με συγχωρείτε. Και έρχομαι στην ίδια διαφάνεια που είδατε πριν με διαγεγραμμένε μεθόδου. Η πτύχωση θεωρείται αποτελεσματική από το 2015 διεθνώ. Ο δακτήλιο από το 2010. Το γαστρικό μπότοξ που έχει αρχίσει και διαφημίζεται πάρα πολύ ιδιαίτερα στην Αθήνα και ζητώ πάλι συγγνώμη για την εριστικότητα ενδεχομένω που φαίνεται να μιλάω. Έχει καταργηθεί από το 2017 με βιβλιογραφίε οι οποίε έχουν αποδείξει την αποτελεσματικότητα τη μεθόδου. Και εδώ έχω τώρα να δώσω τα εύσημα στην, ε, στον πλατινένιο χορηγό, με τον οποίο εγώ προσωπικά δεν συνεργάζομαι, ε, αλλά εκτιμώ την προσπάθεια που κάνει με τη Σαξέντα. Είναι εξωγενής χορήγηση GLP-1. Το όλο αποτέλεσμα στον Botox το έχει αποδείξει, το, το, κάνει η εξωγενής χορήγηση GLP-1 που συνταγογραφεί ο γιατρός ή ο γαστρεντερολόγος ή ο χειρουργός που κάνει τη συγκεκριμένη μέθοδο. Γιατί, Γιατί κόβει την όρεξη του ασθενού και συνεπώς χάνει αυτά τα κιλά για αυτό το περιορισμένο χρονικό διάστημα που έχει τη δραστικότητά του. Άρα λοιπόν η σωστή επιλογή σημαίνει επιτυχία. Ενώ η λανθασμένη επιλογή σημαίνει στη χειρουργική, ειδικά παταγώδη αποτυχία. Φανταστείτε ένα δρόμο που δεξιά και αριστερά έχει γκρεμό. Αν φύγουμε λίγο από το δρόμο, φύγαμε. Φύγαμε και τελείω. Παρατηρείτε δεξιά μία διχάλα που φεύγει ένα και φεύγουν οι πολλοί. Εδώ έχει δύο ερμηνείε ή διαβάζοντας σωστά τα γράμματα της βιβλιογραφίας και των ερευνών ακολουθούμε τα σωστά βήματα και οι περισσότεροι κάνουμε το σωστό και μένουν ορισμένοι λίγοι ερετικοί ή ακολουθούμε σαν πρόβατα αυτό που ακούμε από τον γύρο μας. Αυτό είναι το σύνολο των νοσογόνων απαχής αρκών ασθενών. Φανταστείτε ένα τεράστιο κύκλο. Από αυτό το, το ποσοστό, το 80% έχει νοσογόνο, ε, συγγνώμη, το 80% έχει μεταβολικό σύνδρομο, που σημαίνει τι. Ότι έχει ένδειξη, για να αντιμετωπιστεί, από μεταβολική χειρουργική. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, το 80% των ανθρώπων που υποβάλλονται σε χειρουργείο είναι σε περιοριστικό τύπο επέμβαση και συγκεκριμένα σε μανίκη, γιατί είναι τη μόδα. Άρα λοιπόν, αν δείτε το πορτοκαλί, είναι ένα περίπου 60% που κάνει μάλλον μία αποτελεσματική επέμβαση το θέτω προς προβληματισμό. Εδώ είναι η απόδειξη για, την, για το γαστρικό μπότοξ. Είναι η μετα-ανάλυση για όσους ε, συναδέλφους από όλους τους χώρους υγείας ε, ξέρουν τι σημαίνει στατιστική. Καταλαβαίνουμε ότι η, μετα αναλυση είναι το απόσταγμα όλων των μελετών πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Από το 2017-15 Αύγουστο ανακοινώθηκε η αποτελεσματικότητα της μεθόδου. Και αυτό ήρθε και επιβεβαιώθηκε ένα χρόνο μετά από τη γαστρεντερολογική εταιρεία, δεν ξέρω τον ακριβή όρο των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου έκανε εκ των υστέρων διπλή τυφλή μελέτη, δίνοντα πλασίμπο, δηλαδή φυσιολογικό ορό, μπότοξ σε 100 και 100 άτομα και δεν υπήρξε καμία στατιστικά σημαντική διαφορά στι δύο μεθόδου έγχυση, δηλαδή και στο ίδιο το φάρμακο. ορισμός επιτυχίας, τον είπα και πριν, είναι τουλάχιστον η απώλεια του 75-85% του υπερβάλλοντος βάρους, δηλαδή των περισσευούμενων κιλών, αλλά και η διατήρηση του τότε βάρους σε βάθος χρόνου. Αυτή είναι η ουσία. Το να φτάσουμε κάτω στο 18 μήνο και στη συνέχεια μετά από 3-4 χρόνια να ξαναδούμε τα κιλά μας πάνω και να μπούμε στο φαινόμενο γιογιό, δεν νομίζω ότι έχουμε πετύχει τον πραγματικό μας στόχο. Στο πρώτο 18 μήνο κάθε χειρουργική επέμβαση παχυσαρκίας, όπως και ενδεχομένως συντηρητικές μέθοδοι, χρειάζονται ε, ενίσχυση, πολυβιταμίνες. Είναι κάτι το οποίο έχει ανακοινωθεί σε εμά από το 2016, ελάχιστο τηρούν. Η πολυσυστηματικότητα της νόσου θέλει διεπιστημονικότητα. Το ότι βλέπετε έναν ηλί αυτή τη στιγμή να μιλάει δεν σημαίνει τίποτα. Κάθε χειρουργός πρέπει να έχει από πίσω, δίπλα του, μια ολόκληρη ομάδα από ειδικότητε οι οποίες πρέπει να δείξουν το, ενδιαφέρον, το αντίστοιχο ενδιαφέρον και την αντιμετώπιση όλων των προβλημάτων του προβλήματος νοσογόνου παχυσαρκίας. Τα προβλήματα αυτά φαίνονται και στις αντίστοιχε ειδικότητε. Είναι ο χειρουργό, καλά, ο πάει πακέτο με τον χειρουργό, έτσι δεν μπορεί να γίνει χειρουργείο χωρί ονοσιολογία. Είναι ο πνευμονολόγος, ο καρδιολόγο, που χρειάζεται και επεμβατικό καρδιολόγο, γαστρεντερολόγο, ακτινολόγο, ενδοκρινολόγο, διαιτολόγο και αφήνω τελευταίο τον ψυχίατρο και του ψυχολόγου. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Άλλο νόσο ψυχιατρική και άλλο διαταραχή συμπεριφορά. Και τα δύο θέλουν αντιμετώπιση. Και αυτά τα δύο υπάρχουν πρωτόκολλα τα οποία τα ακολουθούν όσοι ασχολούνται πραγματικά με τη χειρουργική νοσογόνου παχυσαρκία. Ένα ε, το, εκ των οποίων το πιο γνωστό είναι αυτό που ακολουθούν στι ΗΠΑ, το American Society for Bariatric and Metabolic Surgery. Δεν θα βάλω του αφανείς ήρωε, όλο το νοσηλευτικό προσωπικό ποικίλων ειδικοτήτων που έρχονται να μα βοηθήσουν για να ολοκληρώσουμε από όλε τι μεριέ το έργο. Η συνολική προσπάθεια και η ποιότητα εργασία δίνει την αριστεία. Η αριστεία ορίζεται από συγκεκριμένου φορεί και σε εμά από την ίδια την ύψο. Όπου υπάρχουν προγράμματα χειρουργού ή κέντρων αριστεία που πληρούν κάποιε προποθέσει, είτε εγκαταστάσεων είτε ιδιότητα γιατρών. Σε αυτό δεν θέλω να φαίνεται ότι ευλογούμε τα γένια μας, αλλά είμαστε ε, κοινωνίκη του προγράμματος και έχουμε πάρει και αυτή τη βράβευση. Αυτέ είναι δύο κυρίε που χειρουργήσαμε πριν από κάποια χρόνια, ένα-δύο χρόνια, και έχουν φτάσει τον τελικό του στόχο. Η μία είναι περίπου στον ένα χρόνο, ενάμιση μετά το χειρουργείο και η δεύτερη το έχει εδώ και τέσσερα χρόνια. Ουσιαστικά αυτά τα δύο άτομα θα μπορούσαμε να βάλουμε αρκετά άτομα. Δεν είναι άτομα τα οποία θα θέλανε ε, να παρουσιαστούν εδώ, αλλά έδωσαν και την έγκρισή του για να βγει η, το μούτρο τους στο κοινό. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι η χειρουργική αντιμετώπιση των σωργών παχυσαρκίας δεν είναι ανιστέρη, ότι είναι μία ε, τελευταία, αλλά θα πρέπει να είναι οριστική αντιμετώπιση για να μην προσδίδει στους ασθενείς άλλη απογοήτευση, διότι, όπως είπα, η απογοήτευση είναι εδώ και καιροφυλαχτή και από λανθασμένες προσεγγίσεις. Πέραν αυτών, Πέρα του ψυχολογικού, υπάρχει και το οικονομικό κομμάτι, το οικονομικό σκέλος το οποίο αναφέρθηκε στην αρχή και καταχράσουμε ενό λεπτού ακόμα. Η, έχει αποδειχθεί, αν, νομίζω κάποιοι όσοι ξέρετε και ειδικά στον νεοδί, ε, υπάρχει μια έρευνα, η Hercules, η οποία ε, είχε δείξει ότι το ετήσιο ποσο, το ποσό εξόδων ενός παχυσάρκου με σακαρόδι διαβήτη είναι περίπου στους 8.000 ευρώ ετησίως. Εδώ δεν έχουν συμπεριληφθεί ούτε τα έμεσα ούτε τα κρυφά κόστη. Έχει αποδειχθεί ότι το συνολικό κόστος μιας τέτοιας αντιμετώπισης, η οποία θα δώσει μόνιμη λύση στο πρόβλημα, είναι 8,5 περίπου χιλιάδες, με 10.000 ευρώ και είναι μία φορά. Η θεραπεία του σαχαρόδιαβήτη ετησίω είναι 8.000 ευρώ. Άρα, κάποιο οποίος πάσχει από σαχαρόδιαβήτη, βάλτε για 10 χρόνια 80.000 ευρώ. Εδώ θα θεραπευτεί με μία φορά. Αυτά τα οικονομικά μεγέθη έχουν υπάρξει σε έρευνα, τα οποία ακόμα δεν έχουν ανακοινωθεί και θα ανακοινωθούν αργότερα. Είναι μία μελέτη που έχουμε κάνει εμεί. Ε, από εκεί και μετά θέλω να σα ευχαριστήσω το ότι βρέθηκα εδώ σήμερα. Να ευχαριστήσω το Προεδρείο και τους λοιπούς συνάδελφους που με άκουσαν και πάλι ζητώ συγγνώμη για το αν ήμουν λίγο νυκτικό σε ορισμένα θέματα. Ευχαριστώ πολύ. Είναι απόλυτα λογικό που ήσασταν δεκτικό και γιατί πραγματικά είμαστε κι εμείς, ερχόμαστε συνεχώ σε επαφή με τέτοιε ιστορίε καθημερινά. Υπενθυμίσουμε λοιπόν ότι ευτυχώ υπάρχει η βαριατρική στη φαρέτρα των γιατρών λοιπόν, για να δώσουν, κάποια... μόνιμε σχετικά λύσει στο πρόβλημα τη παχυσαρκία. Βεβαίω πρέπει να πληρούν συγκεκριμένε προποθέσει αυτοί οι ασθενεί μα και βεβαίω δεν έχουν περάσει ενδεχομένω και από όλα τα υπόλοιπα ε, βήματα, όπω ας πούμε το να προσπαθήσουν να επιθαρχήσουν σε μια διατροφή. Ε, ενδεχομένω να δοκιμάσουμε και τι φαρμακευτικέ μα θεραπείε. Και βεβαίως από τη στιγμή που, που πληρούν αυτά τα κριτήρια να προχωρήσουμε σε βαριατρική επέμβαση. Είναι πολύ σημαντικό να θυμίσουμε ότι είναι, είναι πρώτα τα βήματα αυτά τα οποία πρέπει να περάσουν, δηλαδή τις, το να μάθουμε να τρώμε ας πούμε, το να μάθουμε ότι πρέπει να αποφεύγουμε τις θερμιδικές βόμβες που είναι τα γλυκά κτλ. Γιατί απλούστατα θα έχει αποτέλεσμα βαριατρική θεραπεία, το θέμα είναι να τα διατηρήσουμε και όλα σε αυτά και βεβαίως για να αποφύγουμε και επιπλοκές οι οποίες απορρέουν πολλές φορές από ένα τέτοιο χειρουργείο. Αυτό ήθελα να σημειώσω εγώ. Ευχαριστώ πολύ. Ε, να ευχαριστήσω και εγώ τον uh, κύριο Σδράλη και να ρωτήσω θα ήθελα από ποια ηλικία μπορεί κάποιος να σκεφτεί τη χειρουργική επέμβαση <συσχελίου> όταν ο δείκτης μάζα σώματος είναι... Λοιπόν, <συσχελίου> 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 Αυτή τη στιγμή, βάσει νόμου κράτου, παίρνουν έκριση άτομα από, δεκα, από, ηλικία 18 έω 65 ετών. Υπάρχουν έρευνε όμω στην ύψο που γίνεται και νωρίτερα και αργότερα προσπαθώντα να διευρύνουν το, την ηλικία, το ηλικία να μεγαλώσουν το εύρος ηλικία. Οπότε ε, υπάρχει μια θετική ανταπόκριση μέχρι την ηλικία των 70, σαν τα elderly obese ή την εφηβική ηλικία, κυρίως από 16 και πάνω από 16, θεωρείται όμως βιολογικά και ενήλικας. Οποιαδήποτε άλλη ηλικία νωρίτερα δεν έχει πάρει έγκριση, ούτε υπάρχουν αυτή τη στιγμή έρευνε που να έχουν αποδείξει όφελος.